Πανάξιος πρωταθλητής στέφθηκε ο Ηρόδοτος, ο οποίος επικράτησε με 0-1 του ΠΟΑ στο Ατσαλένιο και κατέκτησε τον τίτλο στον 8ο όμιλο της ΓΑΜΑ Εθνικής. Η ονειρική φετινή πορεία της ομάδας της Νέας Αλικαρνασσού σφραγίστηκε με τον ωραιότερο τρόπο. Στιγμές συγκίνησης, χαράς και μέσα σε έξαλλα πανηγύρια από διοίκηση, παίκτες και κόσμο, ο Ηρόδοτος έκανε το πρώτο βήμα με τον δρόμο προς τη Football League να έχει ανοίξει διάπλατα. Στο αγωνιστικό κομμάτι, οι γηπεδούχοι μπήκαν πιο δυνατά από τον Ηρόδοτο στο παιχνίδι και στο 5 απειλήσαν για πρώτη φορά με τον Τριανταφύλου, με τον Κασμερίδη να διώχνει, ενώ στο 9 το σουτ του Ντάμπου πέρασε λίγο out. Μετά το πρώτο 15 λεπτό, ο Ηρόδοτος ανέβασε στροφές και στο 22 ήρθε η πρώτη καλή στιγμή για τους Κιανόλευκους. Ο Φραγκουλάκης έκανε το γύρισμα, ο Μωραΐτης στο σουτ και η μπάλα πέρασε λίγο out από το δεξί δοκάρι της εστίας του Παπαδάκη. Το 0-0 έμεινε για τα πρώτα 45 λεπτά, ενώ στην επανάληψη ο ρυθμός του παιχνιδιού άλλαξε. Οι φιλοξενούμενοι ανέλαβαν την πρωτοβουλία των κινήσεων και στο 41ο λεπτό κατάφεραν να ανοίξουν το σκορ. Ο Μελισσόπουλος έκλεψε την μπάλα, βγήκε στην αντεπίθεση, έδωσε στο Φραγκουλάκη, εκείνος προσπάθησε να πλασάρει, ωστόσο ο Παπαδάκης του είπε όχι και ο Μωραΐτης στην επαναφορά με ωραίο πλασέ έστειλε την μπάλα στα δίχτυα του ΠΟΑ, κάνοντας το 0-1 για τον Ηρόδοτο. Ένα γκολ που πανηγυρίστηκε έξαλλα από παίκτες και κόσμο. Από εκείνο το σημείο όπου προσπάθησε να αντιδράσει και στο 67ο λεπτό έχασε μοναδική ευκαιρία για να φέρει εκ νέου στα ίσα το παιχνίδι. Έπειτα από το γύρισμα του Λιδάκη, ο Τριανταφύλλο από πολύ κοντά με εξουδετερωμένο τον Κασμερίδη προσπάθησε να στείλει την μπάλα στα δίχτυα, ωστόσο η μπάλα έφυγε out. Από εκείνο το σημείο ο Ηρόδοτος διαχειρίστηκε άψογα το παιχνίδι, το 0-1 έμεινε μέχρι το φινάλε και οι Κιανόλευκοι πανηγύρισαν με το τελευταίο σφύριγμα του διαιτητή Κρασαγάκη την κατάκτηση του πρωταθλήματος. Καταρχήν να ευχαριστήσω το Σύλλογο του Ατσαλένου για τη φιλοξενία. Δεν είμαι σε θέση να πω πάρα πολλά λόγια. Να ευχηθώ στο Μανώλη να πετύχει το στόχο που τον θεωρώ εξασφαλισμένο μετά από μια πολύ μεγάλη προσπάθεια που είχε κάνει ο ΠΟΑ με τον Μανώλη προπονητή. Να πω ένα μεγάλο ευχαριστώ στη διοίκηση του Ωκεανού για όλη τη φιλοσοφία που είχαν όλη τη χρονιά σε αυτή την ομάδα. Μια φιλοσοφία που την υποστηρίξαμε όλοι μας. Να ευχαριστήσω τους ποδοσφαιριστές μου για αυτό που πέτυχαν. Νομίζω θα περάσουν πάρα πολλά χρόνια για να ξαναγίνει κάτι παρόμοιο. Με μια ομάδα που δεν ήταν στόχος στο πρωτάθλημα, δεν είχε πάρα πολλά χρήματα, αλλά ήταν συνεπέστατη σε αυτά τα λίγα που μπορούσε να δώσει σε όλους. Καταρχήν, θα ήθελα να συγχαρώ την ομάδα του Ηρόδοτου, τον Μάνο. Νομίζω ότι ήταν η καλύτερη ομάδα, η πιο σταθερή ομάδα του πρωταθλήματος και δίκαια, δικαιότατα μπορώ να πω, βγήκαν πρώτοι. Όσον αφορά το μάτς, μου μένει μια πίκρα σήμερα. Θεωρώ ότι σε όλη τη διάρκεια του παιχνιδιού ήμασταν καλύτεροι. Αν θυμάμαι καλά, είχαμε καταγράψει, ο συνεργάτης μου είχε καταγράψει νομίζω 15-16 τελικές. Και μας έλειπε μόνο το γκολ. Έτσι είναι το ποδόσφαιρο. Για μας είναι μια δύσκολη μέρα. Όμως νομίζω ότι με το πρόσωπο που έχουμε δείξει τα τελευταία μάτς, είμαι σίγουρος ότι η ομάδα θα είναι και του χρόνου στην κατηγορία της γαμαεθνικής. Είμαστε πολύ χαρούμενοι σήμερα. Ξέραμε τι είχαμε να αντιμετωπίσουμε, όμως εμείς ήρθαμε αποφασισμένοι εδώ να πάρουμε το διπλό. Και τα καταφέραμε. Όλο το προάστιο, όλη η Αλικαρνασσού, όλος ο κόσμος της Αλικαρνασσού, είμαστε ευτυχισμένοι. Πάμε για το μεγαλύτερο βήμα. Έχουμε δρόμο ακόμα μπροστά μας και πάμε για τη Β' Εθνική. Αγαπάω τον Ηρόδοτο, είμαι από μικρό παιδί και ευτυχώς καταφέραμε σήμερα να γράψουμε ιστορία μετά από πολλά χρόνια. Έχουμε δρόμο μπροστά μας, αλλά πιστεύω στο τέλος, επειδή έχουμε καρδιά, ψυχή, θέληση και πάθος, ότι θα ανεβάσουμε τον Ηρόδοτο εκεί που αξίζει. Για μένα είναι μεγάλη μου τιμή και για όλα τα παιδιά που θα κάνουν αυτό το μεγάλο θαύμα, γιατί για θαύμα πρόκειται. Θα γράψουμε ιστορία, θα γραφτούν το όνομά μας στο βιβλίο του Ηρόδοτου και αυτό είναι μια μεγάλη εμπειρία για μας που στο μέλλον θα μας ακολουθήσει. Νιώθω μια συγκίνηση που έπαιξα σε αυτό το γήπεδο μετά από αρκετά χρόνια.
Πέρασα 1,5 χρόνο εδώ πέρα και δεν κρύβω ότι ο ΠΟΑ είναι μια ομάδα που την έχω μέσα στην καρδιά μου. Όσο αφορά το παιχνίδι, ξέραμε τις δυσκολίες που έχουμε να αντιμετωπίσουμε. Βαθμολογικά υπήρχε ενδιαφέρον και από τις δύο ομάδες. Ξέραμε ότι θα πάει στη δύναμη και ότι όποιος πετύχει τον γκολ θα πάρει το παιχνίδι. Στόχος ο δικός μας ήταν αυτός, να πετύχουμε ένα γκολ, να πάρουμε το παιχνίδι και να κλειδώσουμε βαθμολογικά το πρωτάθλημα. Από εκεί και πέρα θέλω να δώσω συγχαρητήρια στους συμπαίκτες μου, στον πρόεδρο, στη διοίκηση, στον κόσμο που ήταν όλο αυτό το καιρό κοντά μας. Το δικό μας παραμύθι, όπως είπα, ξεκινάει τώρα. Έχουμε κάνει το ένα μεγάλο βήμα. Θέλουμε ακόμα άλλο ένα βήμα για να κάνουμε ένα όνειρο το οποίο στην αρχή δεν μπορούσε να το φανταστεί κανείς. Εύχομαι το πρώτο βήμα να το κάναμε, να κάνουμε και το επόμενο, να δούμε την ομάδα μετά από πολλά χρόνια Β' Εθνική. Είναι η μέρα του Ηροδότου. Είναι ένα ιστορικό βράδυ για την ομάδα της Νέας Αλικαρνασσού. Με τους ποδοσφαιριστές, τη διοίκηση και το τεχνικό επιτελείο να πανηγυρίζουν δεόντως και εκτός γηπέδου την κατάκτηση του πρωταθλήματος της ΓΑΜΑ Εθνικής, δίνοντας παράλληλα ραντεβού για την άνοδο στη Football League. Καταρχήν, ευχαριστώ πάρα πολύ που ήρθατε. Πιστεύω ότι ο Ηρώτος επιβεβαίωσε ότι αυτό που είχε ξεκινήσει από πέρσι, οι σωστές βάσεις και οι γερές που είχαν μπει, είτε και αυτό το πρωτάθλημα, να δείξω ότι δεν είναι τίποτα τυχαίο και ότι πραγματικά γίνεται πάρα πολύ σοβαρή δουλειά σε όλους τους τομείς. Όχι μόνο τους αγωνιστικούς, όπως έχουμε πει πολλές φορές, στο ήθος, στην παιδεία, στις εγκαταστάσεις μας, στις ακαδημίες μας. Αλλά τώρα πραγματικά αυτό που από την αρχή έδειξε ο Ηρώτος, στην αρχή του 8ου ομίλου, το επιβεβαιώσαμε με μια ακόμα νίκη απέναντι σε ένα σεβάσμιο και μεγάλο αντίπαλο όπως είναι ο ΠΟΑ. Είναι χαρά μας εδώ η σημερινή βραδιά, είναι γιορτή, πανηγυρίζουμε απόψε. Το αξίζουμε και από αύριο πάλι τα παιδιά έχουν το δικό τους σκοπό, τη δικιά τους δουλειά για τη δύσκολη συνέχεια που έρχεται.